Έχουμε ένα περιστατικό το οποίο είναι λιγάκι παλιό. Ήρθε στην εφημερία μου, δεν έχω τίτλο, αλλά νομίζω ότι θα καταλάβετε όλοι το γιατί. Ήρθε στην εφημερία μου λοιπόν το Σάββατο, το Μάιο του 21. Πρόκειται για μια γυναίκα 43 ετών, η οποία ανέφερε μια σοβαρή έκπτωση οπτικής οξύτητας, ήδη από διμέρου. Και μάλιστα αναφέρει και ένα επεισόδιο ζάλης περιστροφικού τύπου, λίγο πριν την έναρξη των συμπτωμάτων από τα μάτια και αιμοδύο στόματος μία ημέρα πρώτης απώλειας όρασης. Δεν ανέφερε κάτι άλλο το οποίο θα μπορούσε να μας οδηγήσει κάπου εκείνη τη στιγμή. Οπότε, χωρίς ένα ιστορικό οφθαλμικού τραύματος ή άλλη παθολογία από τον οφθαλμό, από το ατομικό της ιστορικό, υποθυροειδισμός, σιδηροπενική αναιμία και δεν είχε κάνει κανένα εμβόλιο για COVID, ούτε είχε νοσήσει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Από την κλινική εκτίμηση είχαμε μία οπτική οξύτητα στα 2 δέκατα, επηρεασμένη χρωματική αντίληψη που ήταν και λογικό. Παρ' όλα αυτά το πρόσθετο μόριο ήταν φυσιολογικό, δεν υπήρχαν ευρήματα ούτε στον πρόσθετο θάλαμο, μία φυσιολογική πίεση και όλα τα υπόλοιπα φυσιολογικά. Και έχουμε λοιπόν αυτή την εικόνα από τον δεξιό οφθαλμό και αντίστοιχα αριστερά παρόμοια εικόνα, οπότε βλέπουμε ορόδες αποκολλήσεις, οι οποίες δημιουργούν διαμερισματοποίηση στον αμφιλιστροειδή. Είναι αρκετά χαρακτηριστικές και φυσικά έρχεται να μας βοηθήσει αρκετά και το OCT, όπου βλέπουμε πάλι εδώ τα διαφραγμάτια και τις υποαμφιβληστροειδικές, υπερανακλαστικές μεμβράνες κυρίως φαίνονται εδώ. Και αυτά τα pocket που δημιουργούνται. Οπότε, φυσικά και σκεφτήκαμε ότι είναι 40. Και συνεχίσαμε, ζητώντας από τους νευρολόγους να μας κάνουν μια εκτίμηση εκείνη τη μέρα στα επίγοντα. Δεν βρήκαν τίποτα και μάλιστα διαφώνησαν μαζί μας ότι είναι περιστατικό 40. Δεν υπήρχε ούτε κεφαλαλγία, ούτε σημεία μυγγισμού. Παρ' όλα αυτά, εμείς συνεχίζουμε τον έλεγχό μας. Κάνουμε τις βασικές εξετάσεις στο ΤΕΠ και είναι όλες χωρίς παθολογικά ευρήματα. Έτσι λοιπόν, στρώνουμε ένα πλάνο εργασίας, προγραμματίζουμε και ζητούμε και μία οσφαινωτία παρακέντηση και τις υπόλοιπες εξετάσεις πλέον που θα γίνονταν τη Δευτέρα για να συμπληρώσουμε τη διάγνωσή μας και να προχωρήσουμε στη θεραπεία μας. Η οσφαινωτική παρακέντηση δεν είχε πλειοκυτάρωση, κάτι που είναι χαρακτηριστικό σε ασθενείς με 40 κατά 80%. Ουσιαστικά έχουν αυξημένο αριθμό λεμφοκυτάρων και μονοπυρήνων με φυσιολογική γλυκόζη, κάτι που είναι γενικά και συχνώς άσυπτες μηνυγκίτιδες. Οπότε εδώ ήταν αρνητική και η οσφαινωτική παρακέντηση και έρχεται την τρίτη μέρα η φλουρογεωγραφία να συμπληρώσει σχεδόν το παζλ. Οπότε βλέπουμε ότι ξεκινούν κάποιες χαρακτηριστικές αιστείες υπερφθορισμού, οι οποίες αντιστοιχούν στο επίπεδο του μελαχρού επιθυλίου. Και βλέπουμε εδώ τα χαρακτηριστικά pinpoints και βλέπουμε εδώ στις όψιμες φάσεις, στα 5 λεπτά πια, ότι αυτές οι περιοχές διαραίουν αρκετά και γίνεται συλλογή υγρού στην περιοχή των serous detachments. Αρκετά συμμετρική εικόνα και από τα δύο μάτια. Οπότε έχουμε φτάσει πλέον στην πέμπτη μέρα. Η οπτική οξύτητα στους ασθενούς έχει μειωθεί περαιτέρω σε 1/10 και κάνουν την εμφάνισή τους και κύτταρα στον πρόσιο θάλαμο, κάτι που δεν είχαμε τις πρώτες ημέρες. Οπότε είμαστε πλέον κλινικά σίγουροι ότι πρόκειται για την αρχική μας σκέψη. Έχουμε αρνητικές εξετάσεις από κάποια λοιμώδη που θέλαμε να αποκλείσουμε βάσει των στάνταρ πρωτοκόλων όταν διερευνούμε κάποια ραγοειδίτιδα. Και έτσι πλέον, έχοντας τα δεδομένα αυτά, αφατοερόπλευρες πολλαπλές ορώδες αποκολλήσεων νευροεπιθυλίου, χωρίς ιστορικό οφθαλμικού τραύματος και χωρίς κλινικές ή εργαστηριακές ενδείξεις κάποιας άλλης παθολογίας και φυσικά χαρακτηριστική φλουρογεωγραφία OCT και εμφάνιση κυτάρων την πέμπτη μέρα στον πρόσιο θάλαμο. Ξεκινούμε λοιπόν τη θεραπεία μας εκείνη τη μέρα με ενδοφλέβια μεθυλπρενιζολόνη για 3 ημέρες, 1 γραμμάριο, και στη συνέχεια θεραπεύουμε από του στόματος με 80 μιλιγκράμμα ανά χιλιόγραμμο βάρους και τοπικά στεροειδή.
Και εδώ είναι εικόνες που βλέπετε περίπου την τέταρτη μέρα μετά την έναρξη της θεραπείας. Η ασθενής έχει αρκετά βελτιωθεί, κλινικά αλλά και στην όρασή της. Προχωρώ γρήγορα. Για να φτάσω περίπου στη δέκατη μέρα, όπου η οπτική οξύτητα μειώνεται ξανά. Και έχουμε λοιπόν ξανά συλλογές, κεντρικά, μία αρκετά συμμετρική εικόνα και για τα δύο μάτια. Οπότε, σκεφτήκαμε ότι μάλλον δεν ήταν αρκετή η δόση, αυξήσαμε στα 100 μίλιγκραμ και περίπου στον ένα μήνα μετά την πρώτη εμφάνιση και είμαστε υπό τα 100 μίλιγκραμ, έχουμε μία περαιτέρω μείωση και ουσιαστικά έχουμε μία δραματική επιδείνωση κλινικής εικόνας ασθενούς. Και θα σταθώ σε αυτήν εδώ την εικόνα ως ετή που είναι αρκετά χαρακτηριστική για την χαράντα, που βλέπουμε τα διαφραγμάτια εδώ φαίνονται ξεκάθαρα και οι υπερανακλαστικές αυτές μεμβράνες. Και εδώ ίσως δεν φαίνεται τόσο καλά, αλλά φαίνεται δεξιά, αχνοφαίνεται θα έλεγα. Οπότε συνεχίζουμε και αναρωτιόμαστε μήπως είναι τελικά ένα σύνδρομο μεταμφίεσης και πρέπει να το ψάξουμε λίγο παραπάνω. Οπότε γίνεται μία συζήτηση με τους σωματολόγους, γίνεται κάποια εκτίμηση. Παρ' όλα αυτά συνεχίζουμε την αγωγή μας, δεν έχουμε αλλάξει κάτι σε αυτό. Και ο έλεγχος βγαίνει αρνητικός. Έτσι λοιπόν αποφασίζουμε απλά να επιμείνουμε. Και πράγματι, εφόσον κάναμε και ένα εβδομαδιαίο follow-up, γιατί είχαμε και το άγχος μη μας ξεφύγει κάτι, επιτέλους η όραση έχει αρχίσει να βελτιώνεται, έχουν αρχίσει να αποχωρούν οι ορόδεις αποκολλήσεις και βλέπουμε εδώ, όταν είμαστε πλέον σε 70 μίλιγκραμ, έχει στεγνώσει σχεδόν τελείως, έχουμε ένα καλό ζουτί, έχουμε μια καλή όραση και στους 3 μήνες έχουμε φτάσει πλέον στα 50 μίλιγκραμ και είμαστε στα 10 δέκατα και στα δύο μάτια. Οπότε είμαστε αρκετά χαρούμενοι σε αυτή τη φάση. Ξεκινούμε και μεθοτρεξάτη σταδιακά, μειώνοντας σταδιακά την κορτιζόνη και προχωρούμε στην παρακολούθηση. Επειδή οι ασθενείς μας λοιπόν παρατηρήσαμε ότι καθώς τη φωνάζαμε από τα ιατρία δεν άκουγε, αργούσε να απαντήσει, σκεφτήκαμε μήπως έχει κάποια υποακουσία, υποκλινική, μήπως κάτι, γιατί δεν ελέγξαμε την ακοή της στις αρχικές εξετάσεις, οπότε είπαμε να κάνουμε ένα κόγραμμα και ευτυχώς ήταν αρνητικό. Απλά είναι κάτι που ίσως θα πρέπει να το σκεφτόμαστε στην αρχική μας εκτίμηση. Οπότε συνεχίσαμε να την παρακολουθούμε και η ασθενής εμφανίζεται λίγο πριν τους 6 μήνες και μου λέει, Βασιλική, κοίτα μου λέει τι έχω βγάλει εδώ, έχει αλλάξει το χρώμα στο δέρμα μου. Οπότε συνειδητοποιούμε ότι μάλλον πρόκειται για μία ακόμα εμφάνιση της χρονίας νόσου πλέον της χαράντα και βλέπουμε ότι έχει αναπτύξει λεύκη εκεί στη βάση της ρινός και κάποια απώλεια από το τριχωτό στο φρύδι εκεί ψηλά. Μου λέει όχι, εγώ δεν το πείραξα, δεν το έχω βγάλει, έχει πέσει μόνο του. Προχωρούμε λοιπόν, έχουμε φτάσει στους 6 μήνες. Και έχουμε μία ήπια υποτροπή, την οποία η ασθενής δεν έχει αντιληφθεί. Είναι καθαρά αντικειμενικό έβριμα. Η όραση δεν είχε μεταβληθεί. Παρ' όλα αυτά, είχαμε κύτταρα στον πρόσθετο θάλαμο ξανά και ένα ήπιο είδημα οπτικής στυλής. Και εδώ βλέπουμε πώς ξεκινά το είδημα για το δεξί, εικόνα του αριστερού θαλμού. Οπότε, δίνουμε μία φάπαξ ενδοφλέβη ανδροκορτιζόνη και αυξάνουμε τη μεθοτρεξάτη στα 17,5 πλέον μίλιγκραμ την εβδομάδα. Αυξήσαμε λίγο και την κορτιζόνη, αλλά η σκέψη ήταν ότι πρέπει να μπει πλέον ένας βιολογικός παράγοντας και μάλλον πολύ άργησε. Δυστυχώς, καθυστερήσαμε παραπάνω από αυτό που περιμέναμε, διότι ασθενής είχε κάποια προσωπικά θέματα και τελικά ξεκινήσαμε στους 8 μήνες. Οπότε ξεκινήσαμε με Χιουμίρα. Και εδώ είναι μία φωτογραφία, δυστυχώς δεν έχω έγχρωμη, έχω μία φωτογραφία αυτοφθορισμού. Είμαστε στα 10 δέκατα, στον ένα χρόνο πια και 4 μήνες υποβιολογικό παράγοντα και εδώ είμαστε στον ένα χρόνο με βιολογικό παράγοντα, στα 10 δέκατα
καμία υποτροπή σε όλο αυτό το διάστημα. Οι ασθενείς είναι αρκετά ευχαριστημένοι, γιατί έχει βγει και η κορτιζόνη από τη ζωή της. Οπότε είμαστε με αυτή την αγωγή. Μέχρι και σήμερα, από όσο γνωρίζω, δεν υπάρχει καμία υποτροπή. Οπότε, είχαμε μία αμφωτερόπλευρη ραγοειδίτιδα, κοκκιωματώδη, με ορόδες αποκολλής του νευροεπιθυλίου. Έγινε μία νευρολογική εκτίμηση, η οποία, ναι, μεν ήταν αρνητική, αλλά οφείλεις να εκτιμήσει και νευρολογικά. Η διάγνωση φάνηκε ότι ήταν κλινική. Δεν χρειαστήκαμε πολλά, ευτυχώς, γιατί δεν είχαμε και τη δυνατότητα ούτως ή άλλως, αλλά μας βοήθησε πολύ η φλουρογεωγραφία και το OCT να ολοκληρώσουμε τη σκέψη μας. Και από εκεί και πέρα ξεκινούμε θεραπεία με στεροειδή και στενή παρακολούθηση. Η Χαράντα, λοιπόν, είναι αυτό ακριβώς, μια φωτερόπλευρη παναργοειδίτιδα κοκκιωματώδης και μη νεκρωτική. Ο στόχος της φλεγμονώσης διαδικασίας είναι τα μελανοκύτταρα και είναι διαμεσολαβούμενη από τα κύτταρα, ίσως και β' κύτταρα από κάποιες αναφορές. Οπότε είναι μια οφθαλμική νόσος, έχει μάλλον οφθαλμικές εκδηλώσεις, οπότε είδαμε τις εξυδρωματικές αποκολλήσεις, έχουμε είδημα της οπτικής ηλίας, η αλίτιδα, έχουμε κύτταρο στον πρόσιο θάλαμο και σε χρόνια κατάσταση έχουμε το Sunset Glow Fundus, το οποίο αυτό δεν το εμφανίζουν όλοι οι ασθενείς, αλλά θα το εμφανίσουν κυρίως αυτοί που θα κάνουν την περισσότερη πάχυνση στο χοροειδές. Εξοφθαλμικές εκδηλώσεις θα εμφανιστούν από το κεντρικό νευρικό με κεφαλαλγία, σημεία μηνυκισμού, απώλεια κοής και αργότερα από το δέρμα και τα εξαρτήματα με αλοπικία, λεύκη και πολίωση. Θεραπεία συστηματική κατά κύριο λόγο με κορτικοστεροειδή και ανασοτροποποιητικά και τοπικά σε κάποιες περιπτώσεις και ενδοαλοειδικές ή περιοφθαλμικές εγχύσεις στεροειδών. Για παράδειγμα, σε μία έγκυο μπορεί να γίνει μία τέτοια προσέγγιση. Και φυσικά οι επιπλοκές που ακόμα δεν τις έχουμε δει στη δική μας ασθενή, καταράκτης, γλάφκωμα, χοροειδική νοαγκίωση και υπόμφυλιστροειδική ίνωση. Προσβάλλει κυρίως σκουρόχρωμες φυλές. Ο φαινότυπος είναι διαφορετικός μεταξύ των φυλών, όπως είναι λογικό, και σε εμάς, στη δική μας ασθενή, ήταν πάρα πολύ ήπιος φαινότυπος όσον αφορά το νευρολογικό της κομμάτι. Οι γυναίκες προσβάλλονται συχνότερα, εμπλέκονται φυσικά κάποια γονίδια και κυρίως εμφανίζεται δεύτερη και πέμπτη δεκαετία. Παρ' όλα αυτά, παιδιά και ηλικιωμένοι προσβάλλονται επίσης. Αυτό λοιπόν που καταλάβαμε και πρέπει να γίνεται είναι ότι η χρήση των ανασωπητροποποιητικών είναι επιτακτική και όχι να μπαίνει αργότερα, γιατί γλιτώνουμε πάρα πολλές επιπλοκές από τα στεροειδή και φυσικά υποτροπή της νόσου, που είναι και το μεγαλύτερο ζήτημα. Και αυτή είναι μια εργασία που δημοσιεύτηκε στο Retina το Δεκέμβριο του 2022, που ουσιαστικά έγινε σύγκριση μεταξύ συμβατικής θεραπείας και έναρξης ανοσοτροποποιητικού παράγοντα μαζί με στεροειδή νωρίς, στο τρίμηνο. Και έδειξε ουσιαστικά ότι παρόλο που βελτιώθηκε και στα δύο γκρουπ η όραση και το κεντρικό πάχος του χοροειδούς μειώθηκε επίσης και στα δύο γκρουπ, παρόλα αυτά ήταν σημαντικά πιο λίγες υποτροπές στο γκρουπ με τα ανοσοτροποποιητικά, καθώς και η εμφάνιση του Sunset Glow πάντως. Αυτά από μένα.